Γεια σας αγαπημένοι φίλοι και αγαπημένες φίλες. Πώς είσαστε? Εύχομαι να είσαστε όλοι καλά όπως είμαστε και εμείς. Βαδίζουμε σιγά σιγά προς το τέλος του χειμώνα και να σκεφτόμαστε θετικά ότι σιγά σιγά θα μπει η άνοιξη και έτσι αλλάζει λίγο η διάθεσή μας. Είναι πιο χαρούμενη, πιο ευχάριστη. Γιατί έχουμε και δύσκολους χειμώνες εδώ στην Ήπειρο και ό,τι καλύτερο είναι να νιώθεις ότι η φύση σιγά σιγά από εκεί που ήταν νεκρή λόγω του χειμώνα να γεννάται και θα αρχίσουν σε λίγο καιρό να βλέπουμε να πλημμυρίζουν τα δέντρα φύλλα και ανθούς και όλο αυτό θα μας φτιάχνει ακόμη περισσότερο τη διάθεση. Να σας ευχαριστήσουμε για τα μηνύματα και για τα τηλέφωνα και για την αλληλεπίδραση που έχετε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που αγκαλιάζετε με τόσο αγάπη την εκπομπή μας και μας δίνετε ακόμα περισσότερο τη θέληση να συνεχίσουμε, να είμαστε εδώ και να σας κρατάμε συντροφιά και όμορφη παρέα κάθε Τρίτη στις 10 στο Art TV. Μερούλα μου. Καλησπέρα και από μένα, αγαπημένες φίλες και φίλοι, αγαπημένα παιδάκια, μαθητές και μαθήτριες του Ιππικού Ομίλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη που δείχνετε στην εκπομπή. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, πάρα πολλές οι ευχές, πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή σας. Ο Ιππικός Όμιλος μου Ιωαννίνων βρίσκεται στα Ιωάννινα, στο τηλέφωνο 693-29-11-143. Περιμένει καινούργιες συγγραφές, καινούργιους μαθητές και μαθήτριες. Να πω ενδεικτικά, Χριστίνα μου, για κάποια άτομα που μας πήραν τηλέφωνα, όπως είναι ο Νίκος, η Ευτέρπη από Μεσολόγγι, ο Γρηγόρης από Ζήτσα, η Αριάδνη και η Μαγδαληνία από Φιλιππιάδα, ο Λευτέρης και η Φρόσο από Γερμανία, ο Γιώργος από Λεπενού, η Κατίνα από Κεφαλόβρισο, ο Βαγγέλης από Μύτικα, ο Αντώνης από Φιλιππιάδα, η Ανέτα από Άρτα, ο Στάθης από Ιωάννινα, η Ελένη, ο Χρήστος, η Πηγή, η Νιώδη από Αγρίνιο, ο Παναγιώτης από Ανθιλοχία, ο Παντελής από Κωνστακιούς, η Ανδριάννα από Ειδινοχώρη, ο Γιώργος από Ηλία, κορίτσια από το Tip Top, φιλάκια πάρα πολλά. Κύριε Ρίζο, κεντάνε τα κορίτσια στο Νεχώρη, εξυπηρετικές, καθαρές, θαυμάσια, όλα. Μισό λεπτό. Ο κύριος Χρήστος από Ιωάννινα, ο Στέφανος, η Βιβί, ο Αποστόλης, ο Πέτρος, η Αλίκη, ο Γιάννης, ο Λευτέρης, η Αγγελική, η Ελένη, ο Χρήστος, ο Παύλος, ο Άρης, η Μαρία, η Μαρίνα, η Άντα, ο Θάνος, ο Λάμπρος, ο Γιώργος, η Αμέλεια, ο Βάκας, ο από Πρέβεζα, ο Αριστίδης, η Στεφανία, ο Άγγελος, ο Γαβριήλ, η Σοφία, η Αντιγόνη, ο Σοφοκλής, η Κυριακή, ο Βαγγέλης, ο Γρηγόρης, ο Θεόπιστος, η Γιαννούλα, η Λευτερία, η Αγγελική, η Γραμματική, ο Σάκης, η Ρούλα, η Κίτσα, ο Αβραάμ, ο Κώστας, η Τούλα, ο Τάσος από Ιωάννινα, ο Κυριάκος, ο Φάνης, ο Κοσμάς, η Κωνσταντίνα, η Βασιλική, ο Βάσος, ο Χρήστος, ο Άκης, ο Σταύρος, η Στέλλα, η Σταυριανή, η Αντωνία, η Όλια, ο Αλέξανδρος, η Γιαννούλα, η Όλγα, η Πετρούλα, ο Θωμάς, η Κυριακούλα, η Ελένη, η Ανδριάννα, η Παναγιώτα και η κυρία Αρετή από Θεσπρωτεία. Ο Πέτρος, ο Κώστας, ο Λευτέρης, η Βαγγελίτσα, ο Πάνος, ο Γιάννης, ο Αλέκος, η Χρυσούλα, η Όλγα, ο Αδάμ, η Νίκη, ο Κυριάκος, ο Νικηφόρος, ο Αντώνης, ο Γιάννης, η Ρούλα, η Γαρουφαλιά και ο Γρηγόρης από Πρέβεζα. Ο Δημήτρης, ο Τάσος, η Χριστίνα, η Ουρανία, ο Μίτσος, η Αριάννα, η Βέτα, η Ελισάβετ, η Ελευθερία, ο Ζάχος, ο Ηλίας, ο Θήμιος, ο Μίμης, ο Λάμπρος, η Νικολέτα, η Φωτούλα, η Φιώνα, η Ράνια, η Ρούλα, η Κέτη, η κυρία Πανάγιο, ο κύριος Σότος, με το συνεργείο και η Κάτια από Άρτα. Από Ναύπακτο, η Νικολίτσα, ο Ξενοφών,
ο Ορφέας, η Πηγή, η Ροδάνθη, η Στέλλα, ο Σωτήρης, ο Τριαντάφυλλος, η Φωτεινή, η Χρύσα, η Μαρία, η Σόνια, η Αγαθή, η Μερόπη και η Πίτσα. Και από Ιωάννινα, η Ρίτσα, η κυρία Πινελόπη, ο κύριος Γιάννης, η Πανωρέα, η Ελένη, ο Νίκος, η Κούλα, η Γιάννα και ο Κυριάκος από Τέρωβο. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είναι υπέροχη η αγάπη που μας δείχνετε και το είστε, τα επόμενα ονόματα θα τα πάω στην άλλη εκπομπή στο διάλειμμα. Το επόμενο μισάριο. Μετά το διάλειμμα θα πεις. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε πολλές ερωτήσεις. Τέλεια. Μας ρωτάνε φίλοι μας, ναι, ο Φώτης και ο Νίκος, τι ξέρουμε για το ιππικό της αρχαιότητας, τι ξέρουμε για το ιππικό του κόσμου γενικά, τι ξέρουμε για το ιππικό της Ελλάδας. Αλλά πριν πάμε εκεί, θέλω να ευχαριστήσουμε τη Σοφία μας για τα υπέροχα χτενίσματα και για το υπέροχο μακιγιάζ που μας κάνει. Ως επίσης θέλω να ευχαριστήσουμε τους φίλους μας στη Σιταριά. Θέλω να το πεις εσύ αυτό. Και μετά το διάλειμμα θα πούμε κάποια ερώτηση για να μας απαντήσουν οι φίλοι μας και όποιος κερδίσει και πει σωστά την απάντηση, θα κερδίσει, αυτό θα το πεις εσύ. Ναι. Λοιπόν, βασικά, όπως είπες, πριν πάμε στο ιππικό και στο πρώιμο ιππικό, γιατί υπήρχε το πρώιμο ιππικό της αρχαιότητας, υπήρχε το ιππικό της αρχαιότητας και το ιππικό σε όλον τον κόσμο, που ήταν το σώμα στρατού, που είχε όμως ως βάση τα άλογα. Πριν πάμε σε αυτό, θα σας πω δύο λογάκια για αυτό που προανέφερε η Μερούλα για τη Σιταριά. Και αναμένουμε να σας δείξουμε ρεπορτάζ από το συγκεκριμένο μέρος, ένα καταπληκτικό μέρος που προσφέρεται για άπειρες δραστηριότητες και εκεί φιλοξενηθήκαμε στις πανέμορφες μάλλον τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, Μοσιόπη Σεράι λέγεται. Δύο πολύ υπέροχοι άνθρωποι, ο κύριος Χάρης και η σύζυγός του, η κυρία Ντίνα, ευγενέστατη και οι δύο γλυκύτατοι και περιποιητικότατοι. Και πήγαμε εκεί, τους γνωρίσαμε από κοντά και οι φίλοι μας αυτοί κάνουν και ένα δώρο. Έχουν την ευγενική διάθεση να κάνουν ένα δώρο στους τηλεθεατές της εκπομπής, το οποίο θα σας το πω σε λίγο. Πραγματικά είναι ένα μικρό χωριό στο χωριό. Ναι, είναι υπέροχο. Έχουν και άλογα. Ναι. Μπορεί κάποιος που θα πάει να κάνει και υπασία. Πάντα με βοηθούς και εμάς. Ναι. Και το σημαντικό είναι ότι είναι ένα πανέμορφο συγκρότημα και όντως είναι σαν να είναι μια μικρογραφία ενός χωριού μέσα στο χωριό της Σιταριάς. Αλλά είναι το υπέροχο από όλα είναι οι άνθρωποι αυτοί. Ναι, είναι οι άνθρωποι αυτοί είναι γλυκύτατοι. Είναι γλυκύτατοι, ναι. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία. Έχουν τη φιλοξενία μέσα στην ψυχή τους, μέσα στην καρδιά τους. Εκεί θα σας φιλέψει η κυρία Ντίνα με όλα τα καλά που μπορείτε να φανταστείτε, νοστιμότατα από τα χεράκια της. Και από τα προϊόντα του τόπου. Ναι, και από τα προϊόντα του τόπου και του κήπου τους κιόλας. Λοιπόν, αργότερα θα ξαναεπιστρέψουμε στο συγκεκριμένο θέμα, όπως και σε επόμενη εκπομπή θα σας δείξουμε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ και φωτορεπορτάζ αλλά και βίντεο ρεπορτάζ με την διαδρομή που κάναμε με τα λογάκια, τα δικά μας αλλά και τα λογάκια τα συγκεκριμένα. Λοιπόν, επιστρέφω στο πρώτο θέμα με το ιππικό. Ναι. Λοιπόν, υπήρχε το πρώιμο ιππικό της αρχαιότητας. Βέβαια, δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς εξημερώθηκε το άλογο ή πότε έγινε η πρώτη ύπευση, όμως πιστεύεται ότι είναι γύρω στα 4.000 π.Χ., όπου άνθρωποι ύπευαν άλογα στη βόρεια ακτή του Εύξηνου Πόντου. Την ίδια περίπου εποχή στην Αίγυπτο και στην νοτιοδυτική Ασία εξημερώθηκαν τα γαϊδούρια.
Την επόμενη είναι η τρίτη χιλιετία π.Χ. Εξημερώθηκαν οι καμήλες, τόσο οι Βακτριανές στα Ιρανικά οροπέδια, όσο και οι Αραβικές στην Νότια Αραβική Χερσόνησο. Επίσης εξημερώθηκαν οι ελέφαντες στην Ινδία. Από όλα αυτά τα εξημερωμένα ζώα, ο γάιδαρος χρησιμοποιήθηκε μόνο σε ρόλο μεταγωγικού υποζυγίου. Οι καμήλες είδαν και μάχημη χρήση, ενώ οι ελέφαντες είχαν σημαντικό ρόλο σε όσους στρατούς δεν διέθεταν ικανό αριθμό. Το άλογο όμως ήταν ο πρωταγωνιστής του υπικού μέχρι και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τόσο ως καθεαυτό υπικό, όσο και ως σώμα αρμάτων, κυρίως στην μάχη. Τώρα, το αρχαίο ελληνικό υπικό, 1000 μέχρι 350 π.Χ. Στον χώρο του Αιγαίου, ο ύπος ως πολεμικό μέσο εμφανίστηκε περίπου από το 1700 π.Χ. Η αρχική χρήση του ζώου ήταν η έλξη των αρμάτων. Η σπουδαιότητα του ύπου ως πολεμικού μέσου φαίνεται στα ποίηματα του Ομήρου, που ονομάζει τους ύπους του Άρη πανικό και φόβο, αλλά και του Ισιώδου, που τον επιβεβαιώνει. Οι ομάδες των Στεπών ήταν οι πρώτοι που εξέλιξαν την τέχνη της υπασίας, αλλά η διάδοσή της στη Βαλκανική οφείλεται κυρίως στους Τράκες. Οι αγώνες των Μινωητών και των Μυκηναίων να δημιουργήσουν αποικίες στην ύστερη εποχή του Χαλκού στη Θράκη είναι μάλλον η πηγή του μύθου των ανθρωποβόρων ύπων του Διομήδη. Ο Ηρακλής καταφέρνει τελικά να συλλάβει και να φέρει στις Μυκήνες τα τρομερά αυτά ζώα. Από το μύθο συνάγουμε ότι η διάδοση της υπηκής τέχνης στην Νότια Ελλάδα ήταν μια μακρά και επίπονη διαδικασία. Ο σχετικός με τη ζώνη της υπόλυτης, άθλος του Ηρακλή, μας πληροφορεί ότι οι Έλληνες επηρεάστηκαν πολύ από τους Σκύθες στο θέμα του εξοπλισμού των ύπων. Πολλοί πιστεύουν ότι το υπηκό αρχικά έπαιζε περισσότερο το ρόλο των ανιχνευτών, καθώς η παράδοση ήθελε τους αριστοκράτες αρματιστές να κυριαρχούν στο πεδίο της μάχης και τα μικρόσωμα ελληνικά άλογα δεν μπορούσαν να μεταφέρουν θωρακισμένους άνδρες. Καθώς όμως άρχιζαν να εμφανίζονται μεγαλύτερα άλογα, οι ένοπλοι υπείς άρχισαν να κάνουν δυναμικά την παρουσία τους στο πεδίο της μάχης. Σε αντίθεση με τους αρματιστές που πολεμούσαν οι μισοί, λόγω της ανάγκης ηνιόχου, το σύνολο των υπαίων μπορούσε να εμπλακεί. Η ξαφνική έφοδος μαχητών που είχαν την δεξιότητα να υπεύουν και να πολεμούν ταυτόχρονα έδωσε βάση στον μύθο των κεντάβρων. Κάποιοι ετυμολογούν την λέξη κένταβρος ως φωνεύς σταύρων. Υποστηρίζουν ακόμη ότι οι ποιείς βοήθησαν στην επικράτηση των Δωριαίων έναντι των Αχαιών που είχαν σαν έμβλημα τον Ταύρο. Άλλοι υποστηρίζουν ότι η σχετική με τη βιαιότητα των κενταύρων μύθοι έχουν σαν πηγή τους τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι Δωρείοι από τους απρόβλεπτους Θράκες ή Σκύθες, συμμάχους που πολεμούσαν έφηβοι. Υπάρχει και η άποψη ότι η θεώρηση των κεντάβρων έχει να κάνει με ανημιστικές τελετές προς τη μήνη της Σελήνης που διασώζονταν στην εποχή της Θεσσαλίας. Μετά το χαοτικό τρόπο μάχης να κυριαρχεί στη γεωμετρική περίοδο, το υπικό μεσουρανούσε. Ο πόλεμος είχε τη μορφή επιδρομών και η πείση ήταν πολύτιμη στο να τρομοκρατούν τους ανοργάνωτους πλέον πεζούς. Ήταν επίσης επιδέξει στην αρπαγή κοπαδιών, εκμεταλλευόμενοι στο έπακρο την ευκαινησία τους. Ο μύθος των Διοσκούρων, που θεωρούνταν προστάτες των υπαίων, έχει σίγουρα σχέση με τη σημασία που αποδίδεται στο υπικό. Ήδη όμως από την εποχή του Ομήρου επανεμφανίζεται η πυκνή παράταξη που αναχαιτίζει αποτελεσματικά την ορμή του εχθρού. Οι βαριά οπλισμένοι πεζοί που διατηρούσαν τη συνοχή τους μπορούσαν να αναχαιτήσουν τις υπείς. Μέχρι το τέλος της αρχαϊκής περίοδου όμως οι οπλίτες ήταν περιορισμένοι στον αριθμό, καθώς ήταν σχεδόν όλοι οι αριστοκράτες και αποτελούσαν μικρό μέρος του συνολικού αριθμού μαχητών. Το υπικό μπορούσε να αποφύγει το μέτωπο των οπλιτών και να επιτεθεί στους ελαφρότερα οπλισμένους μαχητές. Αν τους έτρεπε σε φυγή, θα αποκάλυπτε τα πλευρά της φάλαγγας με καταστρεπτικά αποτελέσματα. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση που το υπικό έκρινε τη μάχη στην αρχαϊκή περίοδο ήταν ο πόλεμος μεταξύ Ερέτρειας και Χαλκίδας για το Λιλάντιο πεδίο. Οι υποβότες αριστοκράτες, δηλαδή της Χαλκίδας, έκλεισαν συμφωνία με το Θεσσαλό Κλεόμαχο για να έχουν συνδρομή των περίφημων Θεσσαλών Υπαίων. Οι Θεσσαλοί νίκησαν το ελαφρότερο υπηκό των Ερετριαίων και των συμμάχων τους και μετά πλευροκόπησαν το πεζικό, γέρνοντας τη μάστιγα υπέρ των Χαλκιδαίων. Ο Κλεόμαχος σκοτώθηκε στη μάχη και οι Χαλκιδείς τον τιμούσαν σαν τοπικό ήρωα. Οι Θεσσαλοί ποιείς γίνονται περιόνιμοι και αρχίζουν να γίνονται ένα απόσπαστο μέρος των μισθοφορικών δυνάμεων που υπηρετούν τους διάφορους τυράννους και εμφανίζονται μετά την αρχαϊκή περίοδο. Η πιο διάσημη είναι η ποιείς του Κινέα που υπηρετούν τον Πισίστρατο. Κυριαρχώντας τις Αττικές πεδιάδες, εμποδίζουν τις επιδρομές των Αλκμεονιδών και των συμμάχων τους. Καταφέρνουν μάλιστα να αποκρούσουν τη λακωνική μόρα της Κυρίτιδος υπό τον Αχίμολο με βαριές απώλειες. Τώρα όμως πάμε στο Θεσσαλικό υπηκό.
Όπως αναφερθήκαμε, οι Θεσσαλοί υπείς έγιναν περιζήτητοι μισθοφόροι. Η Θεσσαλική πεδιάδα ήταν ιδανική περιοχή για την ανάπτυξη των ύπων. Η γόνιμη Θεσσαλική γη έκανε πλούσιους τους εντόπιους αυτοκράτορες που δημιουργούσαν υποφορβία μέχρι και το μεσαίωνα, όταν ανακαλύφθηκε ειδική σαγή που επέτρεπε στη χρήση του ύπου για εργασία. Η κατοχή αυτών των ζώων ήταν προνόμη των πλουσίων, καθώς δεν υπήρχε άλλη χρήση για τους ύπους πλην του κυνηγιού και του πολέμου. Οι Θεσσαλικές πόλεις σχημάτιζαν μία ομοσπονδία γνωστή ως Κοινών των Θεσσαλών. Εξέλεγαν έναν ανώτατο στρατιωτικό διοικητή που ονομαζόταν Ταγός, δηλαδή αυτός που τάσσει τους άνδρες, ο ηγείτορ. Δύο οικογένειες, οι Αλεβάδες της Λαρίσης και οι Σκοπάδες της Κρανώνας, ανταγωνίζονταν αμήλικτα για το αξίωμα της Ταγίας των Θεσσαλών. Σύμφωνα με ένα απόσπασμα από το απολεσθέν έργο του Αριστοτέλους, Θεταλών Πολιτεία, ο πρώτος σταγός ήταν ο Αλέβας, ο Ερυθρός. Αυτός χώρισε τη Θεσσαλία σε τέσσερις περιφέρειες, τετραρχίες. Κάθε τετραρχία διαιρέθηκε σε κλήρους που έκαστος εξ αυτών έπρεπε να παρέχει 40 υπείς και 80 οπλίτες. Η ισχύ των υπαίων τους έκανε τους Θεσσαλούς επικυρίαρχους των Ανιάνων και των Περεβών, που πολεμούσαν κυρίως ως ελαφρύ πεζοί. Οι αντίπαλοι των Θεσσαλών είχαν σοβαρό πρόβλημα, καθώς ο οπλικός τρόπος μάχης δεν είχε παγιωθεί στους Λοκρούς και στους Φωκείς. Οι Φωκείς όμως νίκησαν το Θεσσαλικό υπηκό παρά την Ιάμπολη με τη χρήση παραλλαγμένων ρηγμάτων. Παρ' όλα αυτά, η Θεσσαλία, χάρη στο υπηκό της, μπόρεσε να υπερασπιστεί αποτελεσματικά την έφορη γη της. Η αντίθεση των Σκοπάδων και των Αλεβάδων προκάλεσε την κατάρρευση της άμυνας στα Τέμπη το 480 π.Χ., αλλά οι Θεσσαλοί γλίτωσαν τις συνέπειες του μυδισμού χάρη στην υποστήριξη των Αθηναίων. Έγιναν λοιπόν σύμμαχοί τους μέχρι την ήττα των τελευταίων στον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Η πτώση των Αθηνών άνοιξε την όρεξη των τυράννων, των Φερών για την ηγεμονία στην Ελλάδα. Η δύναμη του Θεσσαλικού υπηκού φτάνει τους 16.000 υπείς. Ήταν μια υπολογίσιμη δύναμη για την εξαντλημένη από τις εμφύλιες συγκρούσεις Νότια Ελλάδα. Ο τύραννος Ιάσων των Φερών μάλιστα προσπάθησε να δημιουργήσει και στόλο. Αυτός προκάλεσε ανησυχίες στην Αχεμενική Αυλή. Δεν αποκλείεται λοιπόν περσικός δάκτυλος στις δολοφονίες των Φεραίων Αρχόντων, αλλά και τη χρηματοδότηση των βιωδών προκειμένου να τους αντιταχθούν. Οι Θεσσαλίες, παρασώμενοι από την εμφύλια σύγκρουση, περνά στην κυριαρχία του Φιλίππου του Δεύτερου και το περίφημο υπηκό στην υπηρεσία του. Πάμε στο Αθηναϊκό υπηκό. Πάντως, πόσο υπολογίσιμη δύναμη ήταν το Θεσσαλικό υπηκό? 16.000 υπείς. Ναι, 16.000 υπείς είναι μεγάλη. Τη ναι. Στιγμή που τη χώρισε και σε τέσσερα τμήματα. Τετραρχίες, ναι, η κάθε τετραρχία είχε. Φαντάσου πόσα άτομα ήταν. Mm-hmm. Στο Αθηναϊκό υπηκό. Αν και οι αριστοκρατικές οικογένειες των Αθηνών είχαν την δυνατότητα εκτροφής ύπων, οι Αθηναίοι άργησαν να αναπτύξουν το υπηκό. Οι περισσότεροι αριστοκράτες έτρεφαν άλογα για τα άρματά τους ή για τις αρματοδρομίες. Αν και υπήρχε πρόβλεψη στην νομοθεσία του Σόλωνα για τους πολίτες που λόγω εισοδήματος μπορούσαν να τρέφουν ύπους, 300 ομέδυμνοι, τα αποτελέσματα ήταν πενιχρά. Οι πρώτοι μάχημοι υπείς ίσως ανήκουν στη φατριά των Παιωνιδών του Πισίστρατου, καθώς ο ύπος εμφανίζεται στα εμβλήματα των ασπίδων τους. Οι Αθηναίοι όμως διάγουν την περίοδο των μυδικών πολέμων χωρίς την υποστήριξη υπηκού. Γύρω στο 442 π.Χ., όταν επώνυμος άρχον ήταν ο Δίφυλος, πιθανόν με νόμο του Περικλέως το σώμα των υπαίων αυξάνεται σε 1.000 άνδρες. Πλέον, λοιπόν, των οπλητών, κάθε αθηναϊκή φυλή ήταν υποχρεωμένη να παρέασχε έναν αριθμό υπαίων, στους υπείς κάθε φυλής διοικούσε ο φύλαρχος. Οι φύλαρχοι υπάγονταν σε δύο ύπαρχους που είχαν τη συνολική διοίκηση του υπηκού και εκλέγονταν κάθε χρόνο. Το υπαρχείο ήταν κοντά στην αγορά, αλλά μέχρι τώρα είναι άγνωστο πού ακριβώς. Τόσο οι άνδρες όσο και οι ύποι περνούσαν από δοκιμασία κάθε χρόνο. Οι αποτυχώντες διαγράφονταν από τις καταστάσεις των μονάδων. Στη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου και μετά καθιερώθηκε επίδομα μιας δραχμής για τη διατροφή του αλόγου. Με την είσοδο σε εμπόλεμη υπηρεσία, παρέχεται το επιπλέον επίδομα κατάστασης, που όμως έπρεπε να επιστραφεί με τη λήξη του πολέμου, εκτός και αν το ζώο είχε πεθάνει ή είχε χρηστευτεί στη διάρκεια που υπηρετούσε. Οι Αθηναίοι είχαν μονάδες βαρέως υπηκού και ελαφρού υπηκού, όπου συνήθως υπηρετούσαν οι νεότεροι σε ηλικία. Στο ελαφρύ υπηκό μπορούμε να κατατάξουμε και τους υποτόξες. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι αυτοί ήταν σκύθες ή θράκες, με τους δεύτερους λιγότερο πιθανούς. Το Αθηναϊκό υπηκό έδρασε και διακρίθηκε κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Οι γείτορες της Αττικής είχαν σοβαρές αμφιβολίες για επικράτησή τους έναντι των Πελοποννησίων, οπλιτών ιδιαίτερα των Σπαρτιατών. Ήταν αποφασισμένοι όμως να μην τους επιτρέψουν να ελεηλατήσουν τη γη της Αττικής,
Έτσι ατιμόρυτη. Η λαϊλασία της εχθρικής γης γινόταν από το ελαφρύ πεζικό ή από οπλίτες που είχαν αφήσει το βαρύ οπλισμό τους στο στρατόπεδο. Για να λαϊλατήσουν οι Πελοποννήσιοι έπρεπε να διασπαστούν σε μικρές ομάδες. Οι Αθηναίοι εξαπέλυσαν εναντίον τους το Ιππικό και έφεραν βαριές απώλειες. Οι ομάδες δολιοφθοράς έπρεπε να υποστηρίζονται από τμήματα οπλιτών πίσω από τα οποία κατέφευγαν, αν στο μεταξύ τους δεν τους ενέπλεκαν οι ελαφροί υπείς και ψηλοί των Αθηναίων. Το βαρύ αθηναϊκό υπηκό παρήχε υποστήριξη σε περίπτωση που τα ελαφρά τμήματα εδέχονταν πίεση από το βαρύ εχθρικό υπηκό, ιδιαίτερα το βιωτικό. Ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη στην παρεμπόδιση των δραστηριοτήτων του στρατοπέδου της Δικέλειας. Μάλιστα. Η υπείς των Αθηναίων μεταφερόμενη από τον στόλο ήταν διαρκή απειλή για τα Πελοποννησιακά παράλια. Ήταν επίσης χρήσιμη σε μικρούς αριθμούς για να υποτάξουν τους δίστροπους νησιώτες, συμμάχους των Αθηναίων, που στερούνταν επαρκώς οπλικού σώματος. Η μεγάλη δοκιμασία για το Αθηναϊκό υπηκό υπήρξε η Σικελική εκστρατεία. Οι Αθηναίοι, παρά τις προειδοποιήσεις του Νικία, υποτίμησαν τον αντίπαλο. Έστειλαν μάλιστα υπείς πεζούς με την προοπτική να προμηθευτούν ύπους εκεί. Η καταστροφή υπέσκαψε την αθηναϊκή ισχύ και φυσικά τις δυνατότητές του στο υπηκό. Το κύκνιο άσμα του λαμπρού αυτού σώματος ήταν η μάχη των Τιμήνων στην Εύβοια. Και εκεί έχουμε την ολική καταστροφή, ναι, του τμήματος, του σώματος μεγάλου αυτού. Μεγάλου τμήματος, ναι. Και πάμε στο βιωτικό υπηκό. Μετά τη Θεσσαλία, η βιωτική πεδιάδα ήταν η πλέον κατάλληλη για την εκτροφή ύπων. Το βιωτικό ιππικό κάνει την εμφάνισή του στην αρχαϊκή εποχή με τη μάχη του Κερίσου, όπου οι βιωτοί απέκρισαν τους Θεσσαλούς. Δυστυχώς, αποδείχτηκε πολύ αποτελεσματικό εναντίον των Μεγαρητών και των Φλιούντιων στη μάχη των Πλατέων, πολεμώντας παρά το πλευρό των Περσών. Η ακμή του βιωτικού ιππικού αρχίζει με τον Πελοποννησιακό πόλεμο, όπου συμβάλλει στην απόκρουση των Θρακών μισθοφόρων στη Μικαλισσό. Προσφέρει επίσης σημαντικές υπηρεσίες στο Δήλιο, και κατοχυρώνει την θεβαϊκή κυρίαρχεια στη βιωτική πεδιάδα, νικώντας τους Θεσπίες υπό τον Φιβίδα που σκοτώνεται στη μάχη. Η υπείς με τα λευκά κράνη είναι πολύτιμο όργανο στα χέρια του Πελοπίδα και αργότερα του Επαμεινώντα. Στην εκδίωξη των Σπαρτιατών από την βιωτία και την κατάλυση της ηγεμονίας του. Σταδιακά όμως αποδεικνύονταν κατώτεροι των Θεσσαλών και κατόπιν των Αθηναίων στη Μαντίνια. Η μάχη της Χερόνιας σηματοδοτεί το τέλος του θηβαϊκού ιππικού που συντρίβεται από τις επελάσεις των Μακεδόνων. Και το επόμενο είναι το Λακωνικό ιππικό. Όπως και οι άλλες δυνάμεις στην αρχαϊκή Ελλάδα, έτσι και οι Λακεδαιμόνοι ανέπτυξαν έφυπους μαχητές. Οι Λακεδαιμόνοι ειδικά, που δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσουν αυτό ανεκμετάλλευτο. Λόγω της ανάπτυξης των οπλικών μεθόδων, μάχεστε όπως ο τίτλος τον Ιππέων έγινε απλώς τιμητικός, καθώς όλοι οι Λακώνες μαχητές πολεμούσαν πεζοί. Τα άλογα εκτρέφονταν μόνο για συμμετοχή σε αγώνες, όπως δείχνει και η περίπτωση της πριγκίπισσας Κινίσκα. Το θέμα της ανάπτυξης έφυπης δύναμης τέθηκε δραματικά με τα γεγονότα της Πύλου. Οι Σπαρτιάτες καταφρόνησαν την έφυπη υπηρεσία. Ο ξενοφόνος πληροφορεί ότι το Λακωνικό ιππικό ήταν ανεπαρκώς προετοιμασμένο γι' αυτό. Η απόδοσή του ήταν φτωχή. Μόνο η εισαγωγή μισθοφόρων Ιππέων βελτίωσε ελαφρώς την κατάσταση, αν και κάποια στιγμή ο Αγισίλαος έφτασε να διοικεί 1.500 υπείς. Η πτώση της Σπάρτης έφερε όμως και την εξάλληψη του ιππικού της. Και σε όλη την υπόλοιπη αρχαία Ελλάδα έχουμε και το Λιπό ιππικό. Λυπή υπείς. Το θρακικό υπηκό χρήζει μνήμας, καθώς όπως προαναφερθήκαμε, οι Θράκες επηρέασαν σημαντικά την εισαγωγή του νοτιότερα. Ο Ευρυπίδης στην τραγωδία του Εκάβη ονομάζει τους Θράκες υπηκόν έθνος. Ένα κείμενο που αποδίδεται στον Κλίμεντα της Αλεξανδρίας κατονομάζει τους Θράκες ως τους πρώτους που χρησιμοποίησαν ασπίδα έφυπη. Οι περισσότεροι Θράκες υπείς ήταν μάλλον υπακοντιστές και χρησιμοποιήθηκαν ευρέως ως μισθοφόροι στις αποικίες της Μακεδονικής και Θρακικής Ακτής. Οι σχεδόν ανεξάντλητες ορδές των Θρακών Ιππέων αποτελούσαν πρόβλημα για τους απίκους μέχρι την υποταγή τους στον Φίλιππο τον Δεύτερο. Αν και οι απικίες ήταν πλούσιες, οι κάτοικοι τους απέφευγαν τη στρατιωτική υπηρεσία. Ο Ξενοφών αναφέρει ότι ο Αγισίλαιος υποχρέωνε τους πλουσιότερους απίκους να συντηρούν άλογα. Διακήρυξε όμως ότι μπορούσε κάποιος να αποφύγει να υπηρετήσει ο ίδιος, αρκεί να παρήχε ένα πλήρως εξοπλισμένο Ιππέα να υπηρετήσει ανταυτού. Το ιππικό του ήταν τόσο καλής ποιότητας που κατάφερε να αντιπαραταχθεί επιτυχώς στους Θεσσαλούς κατά την επιστροφή του από την Ασία. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, οι Σελινούντιοι και οι Ακαραγαντίνοι ήταν οι πρώτοι οι οποίοι ανέπτυξαν ιππικό στη Μεγάλη Ελλάδα.
Ο γέλον των Σιρακουσών θα αποκρούσει με τη βοήθεια του υπηκού του τους Καρχιδόνιους. Η αριστοκρατική τάξη των Ιππέων στις Σιρακούσες αντιμετωπίζονταν με υποψία λόγω των ολιγαρχικών φρονημάτων της. Αυτό θα τους εμπόδισε βέβαια να δυσκολέψουν τρομερά τους Αθηναίους κατά τη διάρκεια της Σικελικής Εκστρατείας. Η συμβολή τους στην τελική συντριβή του Αθηναϊκού στρατού ήταν καταλυτική. Στις ιταλιώτικες αποικίες, οι πολίτες είχαν εγκαταλείψει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και στηρίζονταν σε μισθοφόρους για την άμυνά τους. Θεωρούσαν τους Έλληνες της κυρίως Ελλάδας, απλοϊκούς χωρικούς που τους πλήρωναν και να διακυβερνήσουν, αλλά και τους υποπτεύονταν ως πιθανούς τυράννους. Αξιόλογο υπηκό υπάρχει πλέον στον Ταράντα. Οι Ταραντίνοι επίσης ήταν βαριά οπλισμένοι και συνοδεύονταν από έναν υπηρέτη που ίσως πολεμούσε και ως ελαφρός υπέας. Τώρα, ο εξοπλισμός και οι τακτικές που ακολουθούσαν. Αυτό είναι το... Το ζουμί. Το ζουμί, ναι. Όπως προαναφερθήκαμε, οι Έλληνες επηρεάστηκαν από τους Κήθες και τους Τράκες στα θέματα των Ήππων και της υποσκευής. Οι Ήππιοι απεικονίζονται να φέρουν χαλινούς στην αγγιογραφία αλλά και τη γλυπτική. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο υπάρχουν χαλινοί που μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη δυσφορία σε αντίθετους ύπους, αν και ο Ξενοφών διαφωνεί με τη χρήση τους. Η σέλα ήταν γνωστή στους Κήθες και τους Τράκες και κατασκευαζόταν από πύλημα. Τσόχα δηλαδή. Η διάδοσή της όμως στους Έλληνες ήταν αργή, ίσως λόγω κόστους. Οι περισσότεροι επίσης χρησιμοποιούσαν ένα απλό πανί για να υπέβουν άνετα. Ο Ξενοφώντας αναφέρει ότι μερικοί δεν χρησιμοποιούσαν ούτε και αυτό. Αυτό συνάδει με μερικές απεικονίσεις, αλλά καθώς η επαφή της ανθρώπινης σάρκας με το δέρμα του ύπου δημιουργεί προβλήματα, οι ποιοι άρχισαν να χρησιμοποιούν ύφασμα ή προβιές ζώων για να υπέβουν άνετα. Οι ποιοι που εκτελούν αποστολές βαρέως οπλικού και βαρέως υπηκού έφεραν μεταλλικούς ή λινούς θώρακες. Ο Ξενοφών συστήνει ότι οι ποιοι για να χρησιμοποιούν επιχειρίδες και να θωρακίζονται από τα άλογα. Αυτό όμως απαιτούσε έξοδα και ήταν σπάνιο. Κατάφρακτο ελληνικό επικό εμφανίζεται μόνο στην ελληνιστική περίοδο. Επίσης, συμβούλευε τη χρήση του βιωτικού κράνους. Η ασπίδα φαίνεται ότι ήταν διαδεδομένη παρά τα περί του αντίθετου γραφόμενα. Τη χρησιμοποιούσαν οι ποιοι της γεωμετρικής εποχής αλλά και οι κλασικοί Έλληνες μετά την επαφή τους με τις Στράκες και τους Κήθες ποιοι. Η μινοειδής ασπίδα φαίνεται να ήταν αρκετά διαδεδομένη, ενώ στην αρχαϊκή περίοδο φαίνεται να κυριαρχούσε η ασπίδα βιωτικού τύπου. Η ασπίδα ήταν πολύτιμη για τους ποιοι που είχαν να αντιπαλέψουν ψηλούς και εκιβόλα όπλα. Στην έφοδο, οι ποιοι επιτίθενταν με παράταξη βάθους 4 ανδρών ένα στίχο. Αλλά γινόταν προσπάθειες για αύξηση του βάρους, καθώς οι Πέρσες οι ποιοι χρησιμοποιούσαν ακόμη πιο πυκνή παράταξη. Ο Ξενοφών συμβούλευε την ταχεία ορμητική έφοδο, αλλά και τη σύνεση με τη χρήση ειδικών προφυλακτικών μέτρων και προσεκτική εκλογή του εδάφους. Άλλη μέθοδος εφόδου ήταν το έμβολο. Ήταν ένας σφινοειδής σχηματισμός που σκοπό είχε τη διάρρηξη της εχθρικής παρτάξεως. Ήταν γνωστός στους Τιδαίους, αλλά θεωρείται ότι είναι σκηθική εφεύρεση και βελτιώθηκε ως ρομποειδής σχηματισμός που μπορούσε να επιτεθεί σε κάθε κατεύθυνση από τον Ιάσονα των Φαραών. Όπως αναφέραμε νωρίτερα, η διάδοση του οπλικού τρόπου μάχιστα περιόρισε το ρόλο των Ιππέων στην ανίχνευση εξουδετερώσεων ακροβολιστών και στις επιδρομές. Αυξήθηκε έτσι η σπουδαιότητα του ελαφρού υπηκού, αλλά ξανααναπτύχθηκε το βαρύ υπηκό με σκοπό την εξουδετερώση των αντιπάλων Ιππέων. Σταδιακά εξελίχθηκε σε οπλοκρούσεις από τον Φίλιππο και τον Μεγάλο Αλέξανδρο στην ελληνιστική εποχή. Αυτά όσον αφορά την αρχαϊκή περίοδο και το υπηκό που υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα, αλλά και σε κάποιες άλλες περιοχές. Γιατί είναι πληροφορίες οι οποίες δεν τις γνωρίζουμε. Ακριβώς. Υπάρχουν πληροφορίες άπειρες για αυτή την εποχή και είναι πραγματικά αξιόλογο να μαθαίνουμε πώς εξημέρωσαν και έφτασαν στο σημείο να υπέβουν τα άλογα για να πάνε σε πόλεμο. Ακριβώς. Και έχουμε όμως και το υπηκό που χρησιμοποιήθηκε κατά την ύστερη εποχή. Αυτό θα το πούμε στο δεύτερο μέρος. Ωραία, μετά θα το πούμε αργότερα, ναι. Το προλαβαίνουμε. Εντάξει, έχεις να μας πεις εσύ κάτι. Εγώ θα πω ότι όποιος από τους φίλους ή τη φίλη μας ή φίλη μας στείλει την καλύτερη φωτογραφία με θέμα το άλογο, θα κερδίσει μία διαμονή στο υπέροχο χωριό, το Μουσιόπι Σεράι. Το χωριό είναι η Σιταριά. Η Σιταριά. Ναι. Εννοείς σαν χωριουδάκι. Ναι, χωριουδάκι. Ναι, εντάξει. Γιατί αυτό έχει πραγματικά, έχει μία διόρροφη κατοικία, έχει μία μονόχωρη κατοικία,
Έχει δίχωρη κατοικία και λέγεται Βουιδίτσα, Βούνθος. Έχει, ναι, έχουν έχει δώσει ονομασίες από τις... νομίζω από τους... αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Χάρης μας είπε ότι είναι από τις ονομασίες που έχουν κάποιες τοπικές πηγές. Ναι. Ναι, οπότε το κάθε, η κάθε κατοικία έχει και ονομασία από κάποια τοπική πηγή. Άρα η καλύτερη φωτογραφία θα βραβευτεί. Η καλύτερη φωτογραφία, αλλά με ένα θέμα. Τι θέμα να βάλουμε? Θα το πούμε την επόμενη, μετά το διάλειμμα το θέμα. Είμαστε για διάλειμμα? Είμαστε για διάλειμμα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διαλειμματάκι. Μη φύγει κανείς, μην αλλάξει το κανάλι. Εδώ, μετά τις διαφημίσεις.